θα παρακολουθήσετε μια επίδειξη μόνο που είναι η πρώτη φορά που να δημιουργήσουν και γιατί όχι, δίνοντας λοιπόν έξω στην ζωή, βάλαμε να πάρα πολύ δικό και εγώ, γραφείο, να γίνουν σχεδιαστές μόδας και όχι μόνο. Και με πάρα πολύ υπομονή και επιμονή θα κατάφερα να δω το αποτέλεσμα που θα δείτε στην ίδια. Η διαδικασία ήταν δύσκολη, μας είπατε. Συναισθήματα που σας διακατήχανε. Πόσο άδραξαν τις ευκαιρίες οι κρατούμενοι να δημιουργήσουν, να μάθουν. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που διδάσκω σε κρατούμενους. Η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη. Στην αρχή, όταν πήγα στους φυλακές Γκρεβενών, φυσικά είχα μέσα μου αγωνία, φόβο, άγχος, γιατί ήταν κρατούμενοι άντρες, πώς θα είναι η συμπεριφορά τους απέναντί μου και αν θα έχουν ενδιαφέρον για θεραπτική. Τελικά όμως ήταν άψογοι απέναντί μου. Δεν μου δημιούργησαν κανένα απολύτως πρόβλημα και κάθε μέρα βέβαια με δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να μάθω, αλλά μάθανε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς σας τώρα, αριθμητικά, τι παρουσιάζετε απόψε και πόσα πράγματα έχετε κάνει? Λοιπόν, απόψε θα παρουσιάσουμε 140 ρούχα, τα οποία ράφτηκαν όλα εξ ολοκλήρωση στην φυλακή. Και όχι μόνο ράφτηκαν, αλλά βγάλαμε και τα πατρόλ. Γιατί μάθαμε να σχεδιάζουν, να ράβουν και να ολοκληρώνουν όλα τα έργα. Τη βοήθεια τη Μακεδονία και Δήμο Κοζάνη συμπράτεται σε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Την πασαρέλα με εντύματα κρατουμένων. Η σωστή ορολογία είναι στο προνηστικό κατάστημα και όχι φυλακές. Ξεπεράσαμε την λογική, την αντίληψη που είχε, την λαθασμένη αντίληψη της κοινωνίας απέναντι στο κάτεργο, στο κακό σημείο κάτεργο. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα όπου δίνεται η δυνατότητα σύμφωνα με τον πολιτισμό μας και με την κουλτούρα μας της εκπαίδευσης, της εκμάθησης μιας τέχνης την οποία τρόφιμοι θα χρησιμοποιήσουν αύριο στην προσπάθεια επανένταξη στην κοινωνία. Και τώρα η κοινωνία, η τοπική όμως, συμπράττει, θα έλεγε κανείς, με το σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά και το σοφρονιστικό κατάστημα με την τοπική κοινωνία και τα αποτελέσματα φαίνονται. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Μετά από τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου, επειδή ήταν και ανημέρωτος, μετά από τόσα χρόνια συμβίωσης όπου δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στην ασφάλεια των κατοίκων, πράγματι η κοινωνία μεταλλάχθηκε όσον αφορά την άποψή της. Η αμφίδρομη λοιπόν αυτή η σχέση λέει ότι οι κρατούμενοι μια σειρά δημιουργίες τις οποίες κάνουν στο σύγχρονο γραφείο τις προσφέρουν σε συλλόγους, στο Δήμο, σε υπηρεσίες, με στολές, με αποκριάτικες, με στολές για το Ολυμπιαγωγείο, με στολές για τις απόκριες, για διάφορες εκδηλώσεις, για τις παρελάσεις. Και από την άλλη μεριά η κοινωνία ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των συλλόγων και προσφέρει ήδη τα οποία τα έχουν ανάγκη οι τρόφιμοι των φυλακών. Τι εκτιμάτε θα συνεχιστεί το πρόγραμμα? Η προσπάθεια όλων είναι το πρόγραμμα να διευρυνθεί. Να διευρυνθεί και σε άλλα εργαστήρια, όχι μόνο στις ραπτικές, σε άλλα εργαστήρια, έτσι ώστε να υπάρχει εξειδίκευση περισσότερο και μεγαλύτερο αριθμών κρατουμένων, οι οποίοι όταν θα βγουν στην κοινωνία θα έχουν μια τέχνη. Είναι ο νεολαίας που μας έκανε την περιφέρεια πολιτισμού, ο κ. Καλόπουλος, σε μια πολύ όμορφη νέα. Νομίζω ότι είναι πρωτότυπη, είναι κάτι πολύ όμορφο που κάνει οι κρατούμενοι στις φυλακές του ΦΕΗ. Νομίζω ότι πρέπει να επικροτούμε τέτοιες προσπάθειες, αυτά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δημιουργικές οι καταστάσεις που ζουν και λειτουργούν δημιουργικά μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι τα εφόδια για το μέλλον. Νομίζω ότι θα συμβούμε σε πάντα και δεν θα δράσει και δεν θα δράσει όπως μπορούμε να δράσει. Εργατικό σύστημα πάντα σε χρονικά καταστήματα που δρομολογείται δεν ισάρκα και ως κάνουμε τέτοια προσπάθεια. Είναι βασικό μέλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πραγματικά παίρνει σάρκα και ως κάνουμε τέτοια προσπάθεια το άνοιγμα των φυλακών στην κοινωνία με την έννοια της επανέλασης του κρατουμένου. Ο κρατούμενος υπήρχε μια τιμωρία, μπήκε η μέλη, πληρίζε, πρέπει όμως σιγά να προσπάθεται να επανεταχθεί ομαλά στην κοινωνία για να μην ξαναδιαπράξει αδικήματα εκείνα. Ο καλύτερος τρόπος είναι ένας ανοιχτός διαπροσωπικός κοινωνίας και τέτοια προσπάθεια.
αφορά το προηγούμενο και την αξιότητα και είναι αξιότητα στην εξυπηρέτηση. Και οι τιμές πώς είναι? Το πιο ακριβό είναι 3 ευρώ. Από 1 μέχρι 3 ευρώ. Είναι χρηστικά είδη της καθημερινότητας, έτσι. Σίγουρα, η μία τσάντα βοηθάει να πάει στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ καλές. Είναι όλα ωραία.
παρουσία σας βοηθά και στην σημερινή εκδήλωση. Φίλες και φίλοι, 1995 η πολιτεία πρότεινε στην Δυτική Μακεδονία την ίδρυση ενός σοφοριστικού καταστήματος. Οι τοπικές κοινωνίες αρνήθηκαν και το 1995 και το 2000. Μετά από μεγάλες προσπάθειες, οι φυλακές συνήθηκαν στην Κεβενό. Σχεδόν στα 10 χρόνια λειτουργίας των φυλακών, μόνο θετικά είναι τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει. Κανένα πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών της γύρω περιοχής. Δεκάδες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, όπως και ένας ευρύς κύκλος εργασιών στην Ρωσία, ο οποίος βοηθάει την τοπική οικονομία. Εργαστήριο ή σε κάτι διαφορετικό μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε άλλες δημιουργίες. Γιατί σε όλους αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Και η ζωή δεν σταματά ποτέ. Όσο και να πέφτουμε, νόημα έχει η ζωή μόνο αν μπορούμε να ξανασηκωθούμε. Γιατί η Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα μας φορά φλωράλ φούστα με ένα υπέροχο πλεκτό ροζ τοπάκι. Μια υπέροχη τούλη με κρυμμέ φούστα, με λάστιχο στη μέση. Νομίζω μια κλασική εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα να παρακολουθήσετε αυτό το ιδιαίτερο event. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σκαλόπουλο που είχε αυτή την ιδέα, η οποία νομίζω ότι είναι και πρωτότυπη και πρωτοπορική. Ευχαριστήρια βέβαια αξίζουν στους ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το φορέμα, όλα αυτά που είδαμε και θα δούμε στο υπόλοιπο. Εμείς να ευχηθούμε να πούμε ότι ο Δήμος Κοζάνης θα είναι πάντα κοντά σε τέτοιες δράσεις και να ευχηθούμε στους τρόφιμους να συνεχίσουμε αυτή την